Βάζει στην ουσία λέγοντας ότι. Μια τελευταία κουβέντα να πάρουμε από τον κύριο Καστανά για το κλασικό ερώτημα που κάνουμε πάντα στο ποτάμι. Στις επόμενες εκλογές, οι δύο είναι οι πιθανότητες που έχουμε, όπως ξέρετε, κύριε Καστανά, ή η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εσείς μιλάτε και με τους δύο. Εμείς μιλάμε και με τους δύο. Εμείς μιλάμε για μια συνεννόηση καταρχήν προεκλογική. Τα κόμματα στην Ελλάδα πρέπει να συνεννοούνται, πρέπει να συζητούν. Διαφορετικά, ο διχασμός οδηγεί, είναι σαφές αυτό, το έχουμε δει πάντα στην ιστορία, ο διχασμός οδηγεί μόνο. Στην έκπτωση αυτό προϋποθέτει και στη διάλυση. Βέβαια να έχει αποκρισταλώσει τις θέσεις του και το ποτάμι σε θέματα όπως η μικρή ακριβώς, που ναι, έχουμε χρόνο αύριο. Ακόμα, μέσα στο καλοκαίρι αυτά θα ολοκληρωθούν. Βλέπω εσείς τα πάτε μπάνια. Αλλά δεν σας βλέπω για μπάνια. Θα πάμε, θα κάνουμε και τα μπάνια μας. Εσείς και εσείς φέτος θα κάτσετε εδώ, εμείς θα φύγουμε. Παντού παραλία, έχουμε παντού παραλία. Δεν χρειάζεται, εντάξει, πας και μέχρι το Λαύριο και κολυμπάς. Δεν έχει το πρόβλημα. Κοτζάμ ποτάμι είναι, λίγο να μην κάνουμε. Βουτάμε και στο ποτάμι. Δεν πας και από νερό. Κρύα νερά. Απλώς εμείς λέμε ότι όποιος και να είναι ο πρώτος, εμείς θα βοηθήσουμε, θα συζητήσουμε πάντα σε μια προγραμματική βάση για λύση, για κυβέρνηση, βιώσιμη. Δεν φοβόμαστε να συνεργαστούμε με τον οποιοδήποτε, πάνω βέβαια σε ένα κάποιο πρόγραμμα που θα έχει επαφή με τις απόψεις. Θα σας παρακολουθήσουμε, κύριε Καστανά, έτσι κι αλλιώς έχετε. Υπάρχει ενδιαφέρον, είναι ένα καινούργιο κόμμα. Έχει μια ορμή, έχει μια αλήθεια. Έχει ένα πέρασμα στην κοινωνία. Και καλό είναι να το παρακολουθήσουμε. Είναι ακόμα του μεταρρυθμισμού. Ακόμα μεταρρυθμισμού. Μιλάει πάντα έχει για μεταρρυθμίσεις. Και πεδίο να δείξει και απτά και έχει στοιχεία στην Ευρωβουλή. Μένει να αποδειχθούν όλα αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας μέσα. Να τα δούμε και πώς θα τα αντιμετωπίσει η κοινωνία. Ακριβώς. Έχουμε μπροστά μας δουλειά. Αλλά δεν είναι μόνο το κόμμα, είναι ότι η κίνηση αυτή γίνεται βασικά για τη χώρα. Για τα παιδιά μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Καστανά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και τον Γιώργο τον ευχαριστούμε, να τον αποδεσμεύσουμε.